Τα Χανιά που τόσο πολύ αγάπησε και που υπηρέτησε ως δήμαρχος, ως πολιτικός και ως γιατρός, αποχαιρέτησαν σήμερα το Μανώλη Σκουλάκη. Βάρης ο πόνος για τα τέσσερα παιδιά του που συντετριμένα είπαν στον πατέρα τους το τελευταίο αντίο. Και τα θυμόμαστε την ετοιμότητά του, αλλά πάνω απ' όλα την ανθρωπιά του. Καλωστραφιά, Μανώλη. Σύσσωμος ο κόσμος της κεντροαριστεράς, πρώην υπουργοί και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αυτοδιοικητικοί από όλη την Κρήτη, πολιτικοί του αντίπαλοι, καθώς και η πρόεδρος του Κινάλφο, Φιγεννηματά, έδωσαν το παρόν στην εξόδιο ακολουθία. Που με το ήθος του και την προσφορά του άφησε το δικό του θετικό αποτύπωμα στη δημόσια ζωή του τόπου. Η Δημοκρατική Παράταξη και τα Χανιά που τόσο αγάπησε αλλά και τον αγάπησαν είναι φτωχότερα. Αποχαιρετούμε τον φίλο μας τον Μανώλη, ο οποίος άφησε ένα πολύ δυνατό ίχνος στην πολιτική και γενικότερα στον κόσμο της νεότερης ιστορίας της Κρήτης, και σαν γιατρός και σαν πολιτικός. Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας σεμνός πολιτικός που με μεγάλη διακριτικότητα πορεύτηκε όλα τα χρόνια της κοινοβουλευτικής του ζωής. Άνθρωποι με τους οποίους ο Μανώλης Σκουλάκης πορεύτηκαν μαζί του στην πολιτική μίλησαν για το ήθος, την εντιμότητα, τη σπάνια στόφα από την οποία ήταν φτιαγμένος. Είμαστε όλοι εδώ, οι συναγωνιστές και οι συνταξιδιώτες σου, στο μεγάλο και συναρπαστικό ταξίδι των ιδεών και των αγώνων μας. Οι φόβοι σου και όλοι εμείς που συμπορευτήκαμε μαζί σου με όλοι μου και όλοι. Πορευτήκαμε μαζί από αντίπαλα στρατόπεδα. Εμείς από τη μία, εσύ από την άλλη. Αλλά υπήρξε ένας σπάνιος πολιτικός. Ένας άνθρωπος που δεν θυμάσαι ποτέ ότι ήταν πολιτικός αντίπαλος. Αλλά θυμόσουν πάντα ότι είναι φίλος. Ο Μανώλης Σκουλάκης κηδεύτηκε με τη μέσα ενεργεία δημάρχου στη Μητρόπολη των Χανίων, που κατακλείστηκε από κόσμο. Υπήρξε φίλος μου. Υπηρετήσαμε μαζί το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν ένας άνθρωπος βαθιά δημοκράτης και τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα τα ζητήματα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Μανώλης Σκουλάκης πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος με κεφαλαίο, με ήθος, με διεκδίκηση, με αγάπη για τον τόπο και για αυτά που έκανε. Ήταν ένας έντιμος αντίπαλος και αυτό είναι, πιστεύω, που πως αφήνει σαν παρακαταθήκη την εντιμότητά του. Ήταν ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος της προσφοράς, ένας πραγματικός πατριώτης που άφησε ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία των Χανίων αλλά και στην πατρίδα μας συνολικά. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στα Χανιά για το θάνατο του επί σειρά ετών βουλευτή και δημάρχου της πόλης. Ένας άνθρωπος του μέτρου και της πρεπιάς, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε ένα σημαντικό έργο. Ο Μανώλης Σκουλάκης διέθετε ένα δυναμισμό και μια ανισότητα που δύσκολα τα συναντά κανείς, αφήνοντας το προσωπικό του στίγμα στις δράσεις και στο έργο. Η ταφή του Μανώλη Σκουλάκη έγινε στη γενέτειρά του τον Πλάτανο Κισάμου, όπως ο ίδιος επιθυμούσε.